μάλλον ποτέ ξαναμετράει. Θα έρθει το Πάσχα και θα έχω σερβίτσιο στο τραπέζι της, άδειο χωρίς φαγητό, αλλά το σερβίτσιο θα είναι εκεί και η καρέκλα της. Σε σφραγισμένα φέρετρα, οι οικογένειες παραλαμβάνουν σήμερα τις ορούς των παιδιών τους. Παραλαμβάνουν τα όνειρά τους νεκρά για να τους πούν το τελευταίο αντίο. Ο πόνος και ο σπαραγμός είναι αβάσταχτος και τα γιατί τους πνίγουν. Οι ταυτοποιήσεις των σωρών συνεχίζονται, ξαναμίζοντας και την όποια τελευταία ελπίδα παρέμενε ζωντανή, περιμένοντας ένα θαύμα. Παρακαλώ πολύ να με ενημερώσουν, γιατί δεν του βρίσκω το παιδί μου. Πρόσωπα παγωμένα έξω από το νοσοκομείο Λάρισας. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Άμα ξέρει κανένα, άμα το είδε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε και αφού είναι στοίχημα της πυροσβεστικής να παραδοθούν όλοι οι σωροί στους αγαπημένους ανθρώπους, είναι κάτι που θα κάνουμε το παν για να το υλοποιήσουμε. Οι δίδυμες Θόμη και Χρύσα ταξίδευαν μαζί με τη μικρότερη ξαδέρφη τους Αναστασία για τη Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδαζαν. Βλέποντας την καθυστέρηση που είχε το τρένο, ανέβασαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας την αργοπορία και γράφοντας προφητικά «Ίσως φτάσουμε κάποτε». Σε ένα από αυτά ακούγεται ένα από τα κορίτσια να λέει «Μάλλον ποτέ ξανά με τρένο». «Μάλλον ποτέ ξανά με τρένο». Η σωρός της 24χρονης μεταπτυχιακής φοιτήτριας από την Κύπρο, Αναστασία Σαδαμίδου, ταυτοποιήθηκε με DNA. Οι συντετριμμένοι γονείς της βρίσκονται από χτες στην Ελλάδα, όπου και ενημερώθηκαν για το θάνατο του παιδιού τους. Η Αναστασία είχε πάρει το πτυχίο της στην οδοντιατρική και βρισκόταν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα είχε πάει για ορκομοσία μιας φίλης της. Δυστυχώς όμως για την επιστροφή της επέλεξε το μοιραίο τρένο. Η Αθηνά και ο σύζυγός της χωρίστηκαν για λίγα λεπτά πριν τη μοιραία σύγκρουση. Εκείνος σώθηκε γιατί πήγε στην τουαλέτα σε άλλο βαγόνι και από εκεί και πέρα κενό. Η 34χρονη Αθηνά, η οποία ήταν μητέρα ενός αγοριού μόλις 2 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή. Ο σύζυγός της σώθηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, από όπου πρέπει να μαζέψει όλες του τις δυνάμεις για να σταθεί στο παιδί τους. Συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό της Αγίας Άννας στην Κατερίνη είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο. Ανάμεσα στα θύματα αυτής της τραγωδίας και ο 29χρονος Δημήτρης, ανιψιός του γνωστού ηθοποιού Νίκου Σταυρακούδη, ο οποίος με μια ασπαρακτική αναρτησή του το έκανε γνωστό. Μισός σε βρήκανε στα συντρίμια. Δημήτρη, ήσουν μόνο 29, είχες μόνο ζωή και όνειρα. Καλό σου ταξίδι, ανιψιά, έγραψε ο ίδιος, δημοσιεύοντας φωτογραφία του. Η Ιφηγένεια είναι και επίσημα ένα από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Επέστρεφε από τα Γιάννητσά, τόπο καταγωγής της. Μαζί του στο μοιραίο βράδυ ήταν και ο αραβωνιαστικός της. Εκείνος σώθηκε με γκάφματα. Είναι μόνο μερικές από τις ιστορίες που συγκλονίζουν την Ελλάδα. Στο ληξιαρχείο της Λάρισας, οι ρόλοι άχαροι παραδίδουν στις οικογένειες τα πιστοποιητικά θανάτου. Πιστοποιούν πως η αυλαία έπεσε και καμία από τις οικογένειες αυτές δεν θα είναι πια ίδιες. Τώρα καλούνται να θάψουν τους νεκρούς τους. Στην ψυχή τους θα βρίσκεται πάντα το κενό της απώλειας. Στη μνήμη μας θα βρίσκεται πάντα η τραγωδία για ένα τρένο που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.